Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μεσημέρι. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλα στην εκπομπή Infotainment. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε θέματα από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε και σήμερα αφορά μία σύλληψη. Τη σύλληψη του εφοπλιστή Ευάγγελου Βεντούρη για χρέη ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 55χρονος ημεδαπός, εκπρόσωπος και διαχειριστής εταιρείας, για οφειλή προς το δημόσιο συνολικού ύψους 1.980.996,99 ευρώ. Το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποιος είναι όμως ο Ευάγγελος Βεντούρης? Γεννήθηκε το 1959 στην Κίμολο, σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Boston Northeastern University και ναυπηγός στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια σπούδασε Marine Engineering στο Newcastle upon Tyne στην Αγγλία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε για 2 χρόνια στην εταιρεία του πατέρα του στο τεχνικό τμήμα. Το 1986 δημιουργείται η Venturis Sea Lines, όπου αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου με αντιπρόεδρο τον αδελφό του Αντώνη. Το 1992, μετά την αποχώρηση του Αντώνη, ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διεύθυνση της εταιρείας, η οποία τότε διέθετε 5 επιβατικά πλοία. Το 1995 τα 5 πλοία γίνονται 7. Ωστόσο, εκείνη η χρονιά, καθώς και τα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν αρκετά δύσκολα για τη Venturis Sea Lines. Από το 2000 η εταιρεία δραστηριοποιείται ξανά με το πλοίο Γεώργιος Express, ενώ το 2003 αγόρασε ξανά το καράβι που είχε χάσει, το Άγιος Γεώργιος. Στην προσωπική του ζωή, ο Ευάγγελος Βεντούρης παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2005 την Αργυρό Αθητάκη από τα Χανιά της Κρήτης. Να πάμε τώρα λίγο βόρεια και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, όπου ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τις 5 η ώρα στο κέντρο της Ξάνθης. Ένα γιοταχή λοιπόν μάρκας BMW μαύρου χρώματος βρέθηκε αναποδογυρισμένο επί του οδοστρώματος στην οδό Ανδρέου Δημητρίου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το γιοταχή αυτοκίνητο κινούμενο επί της οδού 40 Εκκλησιών επιχείρησε να στρίψει με κατεύθυνση την οδό Ανδρέου Δημητρίου, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε πάνω σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο γκρι χρώματος, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και το όχημα να αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός του αναποδογυρισμένου οχήματος βγήκε σώος και αυλαβής, χωρίς την παραμικρή αμοιχή. Πραγματικά είχε άγιο και πάμε να δούμε τώρα το βίντεο έτσι όπως το έχει καταγράψει ο φακός του Ξάνθη Press. Καβάλα στην Αγγέλη, δεν ξέρω τι είναι το κυκλοφορήσιο κύριο, δεν είναι γνωστό.
Να πάμε τώρα στη Λαμία και σε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στο λεβιτοστάσιο ενός σπιτιού στην οδό Ασκληπιού κοντά στο γήπεδο της Λαμίας. Η ηλικιωμένη διοκτήτρια απουσίαζε ενώ ο γιος της βγήκε έγκαιρα έξω και δεν κινδύνεψε. Ωστόσο, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση αφού η αποθήκη που είναι δίπλα από το σπίτι λαμπάδιασε αμέσως και από το λεβιτοστάσιο το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός ακούγονταν εκρήξεις. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας και ένα της 7ης ΕΜΑΚ. Έτσι, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί στο υπόλοιπο σπίτι ή σε άλλα γειτονικά. Θα δούμε τώρα το σχετικό ρεπορτάζ από το lamiareport.gr. Ξαφνικά, λίγο πριν μισή ώρα, ούτε ξέρω τώρα τι ώρα είναι, γύρω στις 5 και 10, άκουσα τον άλλο το γείτονα να φωνάζει την κυρία που μένει εδώ, την κυρία Φιλιό. Άκουσα φωνές, βγαίνω έξω, λέω γιατί φωνάζει. Και βλέπω ξαφνικά καπνό, συνειδητοποιώ ότι κάτι γίνεται, ήξερα ότι η γειτόνισσα είχε φύγει, αλλά ήταν ο γιος της μέσα. Φωνάζω κι εγώ, του βλέπω με το λάστιχο έξω, βγάζω κι εγώ το λάστιχο, γιατί ο καπνός ήταν πάρα πολύ καπνός, δεν το συζητάω. Και παθαίνω πλάκα και κατευθείαν φωνάζουμε την πυροσβεστική. Ούτε μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τι έγινε. Ήρθαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής και ο καπνός πολλαπλασιάστηκε και πολύ φωτιά. Τώρα το σπίτι εδώ, τον καυστήρα τον έχουν χρόνο. Κανονικά λειτουργεί με πετρέλαιο. Δεν έχουν τζάκι ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κληθήκαμε από την υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε οικία κοντά στο γήπεδο της Λαμίας. Ήρθαμε 2 οχήματα και ένα όχημα της ΕΜΑΚ. Ήταν σε λεβιτοστάσιο και καταφέραμε γρήγορα γιατί θέσαμε υπό έλεγχο. Το σπίτι πάντως έπαθε ζημιά. Έπαθε ζημιά, ναι. Γιατί ήταν έντονη η φλόγα και μεγάλη πυρκαγιά. Αλλά ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Να πάμε στη Ρόδο τώρα και στο νοσοκομείο της, όπου οι γιατροί ζήτησαν εισιτήριο 5 ευρώ από τον πατέρα ενός βρέφους στα επίγοντα περιστατικά, καθώς το μωρό παρουσίασε έντονους πόνους στο αυτί. Η δικαιολογία που προέταξαν οι γιατροί ήταν πως το περιστατικό δεν είναι επίγον. Άγνοια επί του θέματος δηλώνει ο πρόεδρος του νοσοκομείου Βασίλης Παπανικόλας, ο οποίος άφησε αιχμές για την υπέρμετρη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του. Ότι είναι επίγον δεν πληρώνει εισιτήριο, αυτό το εισιτήριο των 5 ευρώ το οποίο πληρώνεται στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Όχι. Είχαμε καταγγελία ενός γονέα ο οποίος έφερε το παιδί του βράδυ σφαλάζοντας από τους πόνους, πήγαν στα επίγοντα, τους είπαν ότι εδώ δεν εξετάζουν παιδιά. Μάλιστα. Και το έστειλαν στην παιδιατρική. Μάλιστα. Άμεσα μόλις ήρθε εκεί η προϊσταμένη, λέει πηγαίνετε κάτω να μου φέρετε εισιτήριο. Μετά θα εξετάσω το παιδί. Το παιδί σφάλαζε και πουλούσε. Εάν το περιστατικό ήταν επίγον, όπως λέτε, κακώς η παιδιατρική ζήτησε το εισιτήριο των 5 ευρώ. Πιθανότατα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, να έκρινε η εφημερεύουσα παιδίατρος ότι, ή ο εφημερεύων παιδίατρος ότι δεν ήταν επίγον το περιστατικό και ότι χρειαζόταν να κοπεί το εισιτήριο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί σε μένα δεν έχει γίνει καταγγελία καμία. Λοιπόν, έχει γίνει σε εσάς. Για να το ερευνήσω θα πρέπει να μου γίνει εμένα η καταγγελία αυτή, η αναφορά ή το παράπονο. Έτσι. Γνωρίζω ότι και με μία... Πάντως, στο γενικό πλαίσιο σας το έδωσα. Στα επίγοντα δεν πληρώνεται εισιτήριο. Και από προσωπική άποψη, αυτό θα ήθελα να πω, ότι και με μία απλή γρήπη όταν πας στα επίγοντα, αμέσως σε προσέχουν, σε εξετάζουν και σε παραπέμπουν μετά οπουδήποτε. Καμία αναφορά για εισιτήριο. Πώς είναι δυνατόν τα παιδάκια να πληρώνουν. Σας είπα, δεν το ξέρω το περιστατικό, αν είχε την καλοσύνη ο πατέρας ή η μητέρα να με ενημερώσει θα το διερευνούσα. Μας είπατε όμως ότι ίσως έκρινε η προϊσταμένη. Ναι, λέω μια άποψη, υποθετική. Ο πατέρας λέει ότι ούτε καν το είδαν το παιδί.
εισιτήριο και μετά να κρίνουμε. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να αυξήσουν τα έσοδα του νοσοκομείου κάποιοι. Εντάξει. Δεν... Λοιπόν, πάντως θα το κοιτάξω και με τη δικιά σας την αναφορά, να δω τι γίνεται. Α, λοιπόν, το συμπέρασμά μας είναι ότι επίγον περιστατικό... Το πλαίσιο σας το έδωσα, ναι, όχι. Η ανεργία καλπάζει στη χώρα μας, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη τύχη, ενώ όσοι είναι πάνω των 40 ετών και απολύονται, είναι δύσκολο μετά να βρουν δουλειά. Έτσι λοιπόν στην κάμερα του Κόσμος μίλησε ένας μικροπολιτής από τη Ρόδο, ο οποίος εν ώψη των ημερών κατασκευάζει χειροποίητους χαρταετούς. Δηλώνει, δουλεύουμε για ένα μεροκάματο και αυτό βγαίνει δεν βγαίνει. Ας δούμε τη δήλωση. Έπεσε η πείνα. Έπεσε η πείνα. Τι να κάνω. Μάθα να έχουμε νίκια κοστάμε, νερά κοστάμε, φώτα κοστάμε, άρρωστοι είμαστε. Η γυναίκα με έχει χωλή, θα κάνει χείριση. Τι να κάνουμε. Ευελπιστής, θα βγει η μεροκάμα του, πώς τι το βλέπεις. Να πάμε. Ε? Να πάμε. Θα πάει καλά, λες. Θα δούμε τον καιρό. Λένε ότι από Δευτέρα θα φτιάξει. Μακάρι. Πού θα τους πουλήσετε αυτούς τους χαρταετούς? Έχει στη λαγία που είναι Σαββάτο. Ναι. Εκεί πάντα, εκεί πουλάω. Χειροποίητα είναι? Όχι, τα αγοράζουμε. Αλλά φτιάχνεις εσύ τις ουρές? Την ουρέ με. Εκεί πάω. Είμαι 35 χρόνια εκεί στη Ρόδο. Αγοράζεις το χαρταετό και μετά φτιάχνεις εσύ τις ουρές και τα πουλάς. Όσο πάει ένας χαρταετός? Τα παίρνουμε από την Αθήνα, τα παίρνουμε μερικά. 5 ευρώ, με καραβιού, με αυτά, πάει 7. 7 ευρώ χαρτάκι. Ναι, τα πουλάμε αλλού 7. Τι να κάνουμε. Αυτά εδώ είναι φυλάδια από τα σούπερ μάρκετ. Ναι, τα πετάνε, να μαγεύουμε άλλοι. Από πού τα μαζεύεις, πού τα πετάνε? Ναι, εκεί. Στους δρόμους. Ναι. Τα βρίσκεις κάτω στους δρόμους, τα μαζεύεις. Ναι, τα αγοράζω, άλλοι με κόλλα. Να μεταφερθούμε τώρα στη Λάρισα και στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που πραγματοποιούνται στους Δήμους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα συνήθως τα αναλαμβάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε συνεργασία με τους Δήμους, όπου προσλαμβάνονται άτομα ανάλογα με τις ελλείψεις που έχει ο Δήμος σε προσωπικό για να τα εκπληρώσουν. Τώρα στη Λάρισα, σε έναν πενταμηνίτη έγινε κατάσχεση μισθού από λάθος. Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ που ακολουθεί από το TRT και τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Χωρίς τον πολύτιμο μισθό του άφησε η τράπεζα έναν εργαζόμενο σε πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του Δήμου Λαρισαίων πεντάμενης διάρκειας, επειδή όφιλε στο δημόσιο 700 ευρώ. Ο άνθρωπος αυτός για 4 ολόκληρα χρόνια ήταν άνεργος. Ευτυχώς η περιπέτειά του έληξε γρήγορα. Το περιστατικό κατήγγειλε νωρίς το πρωί ο ίδιος ο εργαζόμενος στο εργατικό κέντρο και η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ότι πήγε να εισπράξει το μισθό του από την τράπεζα, αλλά του δηλώθηκε ότι έχει παρακρατηθεί από χρέος που είχε παλιότερα, όταν ήταν για ένα τετράχρονο άνεργος, ένα ποσό γύρω στα 770 ευρώ στην εφορία. Με αποτέλεσμα αυτός να βρεθεί προς στιγμήν χωρίς ένα ευρώ στην τσέπη του. Ξανεπισκέφτηκε την τράπεζα και με δικιά μας προτροπή και του δώσαν το χρηματικό ποσό που του είχαν παρακρατήσει. Δηλαδή από τα 450 ευρώ που ήταν μισθός, κράτησαν περίπου τα 350. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου και εκπρόσωποι του Συνδικάτου Δημοτικών Υπαλλήλων επισκέφτηκαν τον διευθυντή της Αλφα Δοηλάρισσας, Ζήση Μπαλμπούζη, για να διαμαρτυρηθούν, καθώς οι οφειλοί ήταν προς την εφορία. Πιθανότατα όμως επρόκειτο για λάθος της τράπεζας, που δεν φρόντισε να διευκρινίσει ότι ο λογαριασμός είναι μισθοδοτικός. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό είναι ακαριά και η παρέμβασή μας σήμερα. Συχνά όμως οι τράπεζες, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τον νόμο για το ακατάσχετο που καλύπτει τους οφειλέτες του δημοσίου, αν περάσουν 24 ώρες από την κατάθεση του μισθού και δεν εκταμιευτεί, το θεωρούν απλή τραπεζική κατάθεση και προχωρούν σε κατάσχεση. Κατασχέσεις μισθών και συντάξεων δεν μπορούν όμως να γίνουν σε ποσά που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα αυξάνει το όριο στα 1.500 ευρώ και θα προστατεύει αυτούς τους λογαριασμούς από την κατάσχεση αντί για ένα 24ωρο μία εβδομάδα, σύμφωνα με την αρχική πρόταση που υπήρχε. Πραγματικά είναι τρομερό να πηγαίνεις στην τράπεζα, να ξέρεις ότι έχεις πληρωθεί και ξαφνικά δεν έχεις ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό σου. Να σας πω εδώ πέρα ότι τα ημερομίσθια για την κοινοφελή εργασία ανέρχονται στα 25 ευρώ και αν κάποιος δεν παρουσιαστεί στην εργασία του για το χύψη λόγο, καθώς δεν δικαιολογούνται όλες οι
άδειες, είτε είναι άδεια λόγω υγείας, είτε οτιδήποτε, χάνουν το ημερομίσθιο. Συνολικά μπορεί να φτάσει το μήνα μέχρι 625 ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα και να πάμε στην Καρδίτσα, όπου τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία κυρίως, διεκδικούν το αυτονόητο. Δηλαδή να μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους άνετα, χωρίς εμπόδια, χωρίς να υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από την τηλεόραση TRT. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, με μία ακόμη δυναμική ενέργεια, αναδεικνύει το πρόβλημα προσβασιμότητας και κινητικότητας που αντιμετωπίζουν πολλές κατηγορίες πολιτών εξαιτίας της άναρχης χρήσης των οχημάτων αλλά και της αδιαφορίας των αρμοδίων στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας. Για τρεις ώρες περίπου παρέταξαν αναπηρικά αμαξίδια σε τμήμα της οδού Υψηλάντου, θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν πολίτες και αρχές για τα προβλήματα προσβασιμότητας που υπάρχουν στην πόλη. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν μπορούν, όταν οι άνθρωποι περνάνε το οδόστρωμα, να περνάνε και τα αυτοκίνητα συγχρόνως. Είναι και επικίνδυνο για τους ανθρώπους, αλλά και πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους και τους συμπολίτες μας είναι ότι δεν μπορούν να παρκάρουν πάνω στις ράμπες, δεν μπορούν να παρκάρουν οπουδήποτε αρκεί να τους βολεύει αυτούς και να εμποδίζουν άλλους συνανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι έχουν δικαίωμα όλοι σε αυτή την πόλη και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι διαφορετικοί. Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι κλεισμένα στα σπίτια τους γιατί δεν θέλουν να βγουν έξω ή γιατί. Είναι κλεισμένα γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω. Είναι κλεισμένα γιατί εμποδίζονται από άλλους συνανθρώπους μας οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στις ράμπες, από άλλους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν τους αφήνουν ένα τόσο δα χώρο για να αναπνεύσουν. Να πάμε τώρα στην Μυτιλίνη και να μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο του lesbospost.gr, τον Γιώργο Στεφάνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Άννα, από τη Μυτιλίνη. Τι καιρό έχετε και σήμερα? Από την κρύα Μυτιλίνη, αλλά ηλιόλουστη. Είχαμε μια μισή εβδομάδα απουσία. Σου έτρεχες κι εσύ με τα δικά σας θέματα εκεί. Ναι, ναι. Τι έγινε με τους αγρότες σας, τι αποφασίσανε? Όλους έκανα την μεγάλη κινητοποίηση την προηγούμενη Τετάρτη. Κατάσταναν τα αιτήματά τους στην εφορία και εδώ στην Γενικό Γραμματέα Ιστορικής Πολιτικής. Από εκεί πέρα... Εμένουνε στα μπλόκα τους, γιατί ας πούμε... Όχι, από εδώ έχουν στα μπλόκα, δεν έχουν συνεχιστεί. Ναι, όπως και οι Μακεδόνες αγρότες, ενώ στην Πελοπόννησο εμένουν στα μπλόκα τους. Είναι ακάθεκτοι στις κινητοποιήσεις τους, τις συνεχίζουν. Τι θέματα μας έχει σήμερα? Από πού θα συνεχίσουμε? Δεν ξέρω για το πόσο κοστίζουν οι μετακινήσεις του δημάρχου σας. Πάμε λοιπόν πρώτα από αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και του Αντιδημάρχου των Δημοτικών Υπηρεσιών, οι μετακινήσεις του Δημάρχου για το έτος 2013, δηλαδή περιοδία σε χωριά, σε εκδηλώσεις, ταξίδια και όλα αυτά, κόστησαν περίπου 5.000 ευρώ, όπως γράφει στην ανακοίνωση. 5.000 ευρώ για να κάνει περιοδεία εντός του νησιού. Εντός του νησιού, ναι, σε χωριά και εκδηλώσεις και διάφορα τέτοια. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο το ποσό. Αν σκεφτείς ότι άλλοι δήμοι δαπανούν ίσως και εκατομμύρια ευρώ για τις μετακινήσεις τους, καθώς λένε ότι πρέπει ο δήμαρχος ή ο υπουργός ή ο εκάστοτε να μένουν και σε ένα καλό ξενοδοχείο, όπως τα αναφέρουν. Μάλιστα. Η γραφική σας ύλη και όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, πόσο κοστίζει, Γιώργο? Πάλι στο Δήμο Λέσβου, λοιπόν. Πάλι σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στο διάφυγε του Δήμου Λέσβου. Γραφική ύλη για ενεπομείνους μήνες που απομένουν για να τελειώσει η θητεία της Δημοτικής Αρχής, τον Αύγουστο, κοστίζει 21.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε το Δήμος Λέσβου, ένα ανοιχτό διαγωνισμό. Την ανακοίνωση την έχεις να μας τη διαβάσεις ακριβώς τι αναφέρει? Ναι, ο Δήμος Λέσβου λοιπόν προκηρύσει πρόκειρο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση στη χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια προπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 21.000 ευρώ στην περιοδένου ΦΠΑ. Μετά γράφει την τιμή, πότε θα γίνει ο διαγωνισμός και αυτά. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε για το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου.
Τι έχεις να μας πει σχετικά? Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Απογειωμένου Δάσου Λέσβου συνεχίζεται ένα πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης απογειωμένων δέντρων που έρχονται στο φως κατά καιρούς σε διάφορες εργασίες ενάντια απολυματοφόρων στην Ισιώπη και στην περιοχή Σιγουρίου Λέσβου, εκεί όπου είναι και ήταν παλιά και παλιά για το εφέστιο. Ανάμεσα λοιπόν μεγάλη κορμή, εντυπωσιακά ριζικά συστήματα δέντρων και έφραστη θάνατη πλαδιά υπάρχουν και σε αυτή την περιοχή. Και γίνεται τώρα μια μελέτη συντήρησή του από διάφορους μελετητές. Μάλιστα, ωραιότατα. Και έχω έρθει στην Μυτιλίνη κάποια χρόνια πριν. Δεν έτυχε να πάω στο απολυθωμένο δάσος, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ναι, είναι κάτι μοναδικό που πάει στην νησί και είναι τουριστικό, έτσι πηγαίνουν πολύ τουρίστες το καλοκαίρι. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να έχεις ένα όμορφο απόγευμα και τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Μυτιλίνη. Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πάμε τώρα στην Κρήτη και να σας πω ότι οι υγειονομικές αρχές όσον αφορά τον ιό της γρήπης, ο οποίος καλπάζει τις τελευταίες μέρες και μάλιστα τα θύματα του ιού ξεπερνάνε τα 50. Σε επίπεδο Κρήτης λοιπόν οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι έχει εμβολιαστεί μόνο το 1/3 των ανθρώπων που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ενώ τα φαρμακεία είναι άδεια από αντιϊκά εμβόλια και από αντιϊκά φάρμακα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από το Κρέτα TV. Αντιγρυπτικά εμβόλια έχουν τελειώσει από τον Οκτώβρη. Το τι λέει ο κάθε υπουργός και η κυρία Μακρύ, μάλλον το λέει για λαϊκή κατανάλωση και για να καλύψει τις όποιες ευθύνες έχουν. Χωρίς αντιϊκά και δίχως εμβόλια, τα φαρμακεία της Κρήτης την ώρα που τα κρούσματα της γρήπης καταγράφουν αλματώδη αύξηση. Οι φαρμακοποιοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η γρήπη βρήκε ανοχήρωτη την Ελλάδα, αφού το σοβαρό αυτό πρόβλημα περνάει τα σύνορα του νησιού. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει, θα πρέπει να προσέχει τουλάχιστον με τους ανθρώπους που συγχρονίζεται, θα πρέπει να πλύνει τα χέρια του, να είναι καθαρά, θα προσπαθεί να μην έρθει σε επαφή με ζώα ή με ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να έχουν τον ιό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Μακάρι να είχαμε να δίναμε στον κόσμο. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο η γρήπη είναι σε έξαρση και θα πρέπει τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες άμεσα να εμβολιαστούν. Οι νεκροί έφτασαν τους 60 και ένας μεγάλος αριθμός ασθενών νοσηλεύεται με συμπτώματα της γρήπης στις μονάδες θετικής θεραπείας των νοσοκομείων. Όμως οι φαρμακοποιοί τονίζουν τις σοβαρές ελλείψεις των αντιϊκών αλλά και των αντιχρηπτικών εμβολίων που παρατηρούνται. Η γρήπη του εγχείρου είναι παρούσα από το 2009. Δεν άλλαξε. Φέτος έχουμε, τα είπαμε και τις τελευταίες μέρες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φέτος έχουμε ένα ενδημικό κύμα, όπως κάθε χρόνο έχουμε ενδημικά κύματα, που ξεκινάνε από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Εκεί είναι το πίκ αυτού του κύματος. Δεν βλέπω τεράστια διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές, ωστόσο πρέπει να έχουμε το νου μας. Οι άνθρωποι που είναι στις ειδικές κατηγορίες και που κινδυνεύουν αν αρρωστήσουν από γρήπη, αυτοί πρέπει να προσέχουν. Είναι λίγο αργά, αλλά ακόμα και τώρα μπορούν να κάνουν κάποιο εμβόλιο. Ωστόσο υπάρχουν και τα φάρμακα τα οποία οι γιατροί και όχι ο καθένας ξεχωριστά σε μια τέτοια περίπτωση θα προστατεύσει και θα θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτού. Φέτο οι εταιρείες οι οποίες παράγουν τα εμβόλια παρήγαγαν 30% λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Εμείς, πάση περιπτώσει, σαν Ηράκλειο, πήραμε μόνο 5% λιγότερο από ό,τι πήραμε πέρυσι. Προσπαθήσαμε, κάνανε καλές οι φαρμακοποθήκες, κάνανε καλές συμφωνίες και πήραν πολύ περισσότερα από άλλες φαρμακοποθήκες. Ένα. Δεύτερον, συνήθως ο εμβολιασμός γίνεται τον Οκτώβρη, ο αντιγρυπτικός, και μόνο κάποιες ειδικές ομάδες εμβολιάζονται, κάνουν επαναληπτικό γύρω στο την Άνοιξη, Μάρτι, Φλεβάρι. Φέτος έχουμε το πρόβλημα με τη γρήπη, έχουμε τους θανάτους, με αποτέλεσμα οι γιατροί να ζητάνε από τον κόσμο και καλά κάνουν οι άνθρωποι να εμβολιαστεί. Γιατροί και φαρμακοποιοί επιρρύπτουν ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας για την έλλειψη προετοιμασίας, για την απέλαση της γρήπης, αλλά και για την έλλειψη εμβολίων που στοιχίζουν μόλις 5 ευρώ. Δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία που λέει η κυρία Μακρύ. Και θα την παρακαλούσαμε την άλλη φορά που θα βγαίνει και θα λέει ότι έχω υπογράψει έγγραφο
που μπορεί να πηγαίνει ο ασθενής να παίρνει εμβόλια από το κάθε νοσοκομείο να βλέπει τι υπογράφει. Διότι υπέγραψε χαρτί το οποίο λέει ότι μπορούν οι ασθενείς να προμηθεύονται αντιϊκά εμβόλια από τα νοσοκομεία. Που και αυτά δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν στην επάρκεια η οποία ζητάει ο κόσμος, αλλά τουλάχιστον όχι ότι δεν τα φέρνουν οι φαρμακοβιοί γιατί είναι φτηνά, διότι με αυτό το σκεπτικό δεν θα φέρουμε ούτε ντεπών, ούτε ασπιρίνη, ούτε αμοξίλ, και θα πρέπει να ξέρει η κυρία Υπουργός, αλλά μάλλον εδώ δεν ξέρει τι υπογράφει, θα ξέρει και τις τιμές, ότι ο μέσος όρος των φαρμάκων είναι 5 ευρώ. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα και χθες πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τη διαφαινόμενη μεταφορά της έδρας της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων από το Λασίθι στο Ηράκλειο. Φορείς και κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, υποστηρίζοντας πως αν υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, το οποίο προωθεί το Υπουργείο Τουρισμού, η ευρύτερη περιοχή θα υποβαθμιστεί. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης διαβεβαίωσε ότι η σχολή θα παραμείνει στον Άγιο Νικόλαο. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης πρέπει να παραμείνει στον Άγιο Νικόλαο. Τόνισε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με αφορμή την διαφαινόμενη μεταφορά της σχολής στο Ηράκλειο. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στην οποία εξέφρασε την άποψη ότι η σχολή πρέπει να μείνει στον Άγιο Νικόλαο προκειμένου να μην προκύψει θέμα υποβάθμισης της περιοχής. Η στήριξη της περιφέρειας είναι ξεκάθαρη εξ αρχής. Η σχολή πρέπει να παραμείνει στον Άγιο Νικόλαο, όπως πρέπει να παραμείνουν και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες σε άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανείς ουσιαστικός λόγος για τη μεταφορά στο Ηράκλειο. Το κόστος είναι ελάχιστο το οποίο πληρώνεται από πλευράς του Υπουργείου. Άρα όλοι μας ενώνουμε τις δυνάμεις για να παραμείνει η σχολή στον Άγιο Νικόλαο. Έχω επικοινωνήσει και με την Υπουργό. Θεωρώ ότι και με τους βουλευτές. Ήταν ο κ. Δερμιτζάκης εχθές και μίλησα και με τον κύριο Πλακιωτάκη. Θεωρώ και μαζί με τον Δήμο θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την απόφαση και να παραμείνει η σχολή στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με τον κύριο Αρναουτάκη, σε πρώτη φάση μελετάται το ενδεχόμενο να παραμείνει η σχολή στον Άγιο Νικόλαο, ενώ στη συνέχεια θα ασκηθούν πιέσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί η σχολή σε περιφερειακή σχολή τουριστικής εκπαίδευσης. Αυτό που συζητούμε σε πρώτη φάση είναι να παραμείνει. Παράλληλα όμως πρέπει να δει και το Υπουργείο την αναβάθμιση της σχολής και θεωρώ ότι με την συνεργασία όλων, με την ενότητα που υπάρχει για την προοπτική να γίνει μια καλύτερη σχολή, θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο. Να υπενθυμίσουμε πως οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και φορέων της πόλης του Ηρακλείου είναι έντονες, καθώς γίνεται λόγος για μια απόφαση χωρίς καμία λογική που θα υποβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Δεν νομίζω ότι κανείς σκέφτεται ότι υπάρχει ο νομός Λασιθίου, ότι υπάρχει ο Άγιος Νικόλαος. Αυτή η απόφαση πραγματικά είναι άθλια. Αυτή η σκέψη βεβαίως είναι κάποιων ανθρώπων φοβούμε και διδακτικού προσωπικού. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πως τόσο σε ενδιαφέρει ο τόπος, πως τόσο σε ενδιαφέρει ο τουρισμός, τους ενδιαφέρει το σαρκείο τους και μόνο. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η πικρία, υπάρχει αυτή η αντίδραση, υπάρχει αυτός ο θυμός και θα αντιδράσουμε με κάθε μέσο. Απλώς διεκδικούμε τα αυτονόητα. Να είμαστε ισόνομοι πολίτες. Συνεχίζουμε το ειδησιογραφικό μας οδηπορικό στην Ελλάδα και να πάμε τώρα στο Αγρίνιο, όπου γίνονται κάποιες εργασίες στην περιοχή του παλαιού μήλου Αγρινίου και σχετικά με αυτές ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Παύλος Μοσχολιός από τον ανάδοχο εργολάβο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών η περιοχή θα αναβαθμιστεί, ενώ η μελέτη προβλέπει και την ενοποίηση με την πλατεία στα Τρία Φανάρια. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον Αχελό TV. Για την πρόοδο των εργασιών του έργου διαμόρφωση χώρου παλαιού μήλου Αγρινίου ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός από τον ανάδοχο εργολάβο. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, προβλέπεται η ανάπλαση της περιοχής που εκτείνεται ανατολικά της πλατείας Μητροπολίτου Χριστοφόρου και περιλαμβάνει τρεις πεζοδρόμους. Συγκεκριμένα θα γίνει οριοθέτηση παρτεριών, κατασκευή φρεατείων, αποχέτευση ομβρίων υδάτων, δεντροφύτευση του χώρου με καλοπιστικά δέντρα και θάμνους, επίστρωση και επένδυση με κεραμικά τούβλα και ορθογωνισμένες πλάκες, καθώς και πεζοδρόμηση της οδού Σοφοκλέους. Είμαστε σήμερα σε ένα έργο αστικής ανάπλασης μιας περιοχής του Δήμου Αγρινίου, που βρίσκεται στην περιοχή
του παλιού μήλου του Δήμου Αγρινίου. Είναι δημοτικός χώρος, έχει μια έκταση, η περιοχή παρέμβασης τρία στρέμματα και 700 μέτρα και θα συνδέσει αυτή την περιοχή που αναπλάσσεται τώρα με την πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου που είναι ήδη κατασκευασμένη και θα γίνει μια, οπότε θα αποτελέσει μια ενιαία περιοχή αστικής ανάπλασης. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και το συμφωνητικό του μετά την έκπτωση που δόθηκε από τη Δημοπρασία είναι 368.000. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού και με την ολοκλήρωσή του η περιοχή του Παλαιού Μήλου θα αναβαθμιστεί, ενώ η μελέτη προβλέπει και την ενοποίηση του χώρου με την πλατεία των τριών φαναριών. Αναπλάσσεται ένας χώρος ο οποίος μέχρι τώρα ήταν αδιαμόρφωτος και δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην περιοχή. Όπως βλέπετε γύρω μας υπάρχουν πολυκατοικίες που μένουν μεγάλος αριθμός κατοίκων και περιλαμβάνει η ανάπλαση αυτή την κατασκευή κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και χώρων πρασίνου, δέντρο φυτεύσης, φωτισμός ώστε να υπάρχει μια ενιαία κατάσταση εδώ στην περιοχή και κατασκευή μιας παιδικής χαράς που ήδη υπάρχει και είναι σε κακή κατάσταση, μιας νέας παιδικής χαράς στην ήδη υπάρχουσα, επιφάνειας 570 τετραγωνικών μέτρων. Νομίζω ότι λύνεται ένα πρόβλημα σε μια δύσκολη περιοχή, πυκνοδομημένη, και όταν ολοκληρωθεί η ανάπλαση αυτή, η οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα πνοή σε έναν χώρο ο οποίος το είχε αυτό πολύ μεγάλη ανάγκη. Στις αρχές του καλοκαιριού λοιπόν θα πραγματοποιηθεί το έργο, έρχονται και οι εκλογές τον Μάιο. Εγώ την μόνη ερώτηση που έχω να κάνω είναι αν ο κύριος Μουσχολιός δεν βγει πάλι δήμαρχος, θα αφήσει τα μπάζα για να τελειώσει το έργο ο επόμενος δήμαρχος, θα δείξει. Συνεχίζουμε τώρα, φεύγουμε από την Ελλάδα και πάμε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Τουρκία, όπου το κλίμα είναι εκρηκτικό και στην Κωνσταντινούπολη έχουν βγει διαδηλωτές και πάλι στους δρόμους. Εκατοντάδες λοιπόν είναι οι διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του Ερντογάν μετά τις φερόμενες ως υποκλαπή συνομιλίες του Τούρκου Πρωθυπουργού με το γιο του Μπιλάλ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από το Euronews. Εκρηκτικό είναι το κλίμα και πάλι στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Εκατοντάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις φερόμενες ως υποκλαπήσεις συνομιλίες του Τούρκου Πρωθυπουργού με το γιο του Μπιλάλ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για ψεύτικες φωνές στο ηχητικό υλικό. Πρόκειται για μια ύπουλη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν αποτελεί επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή του ηγέτη του κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη. Πρόκειται για μια στιγμή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Οι οπαδοί του θεωρούν ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες βρίσκεται ο πανίσχυρος ημάμης Φετουλάχ Γκιουλέν και το κίνημά του με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Αν αληθεύουν όλα αυτά που μαθαίνουμε, τότε διαφοροποιείται η κατάσταση υπό την έννοια ότι δεν μιλούμε πλέον για χρήματα που κρύβει στο σπίτι ο Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, βάσει των όσων έχουμε ακούσει, γίνονται χάρες στον Πρωθυπουργό, ίσως ο ίδιος να οργανώνει και να επεκτείνει την άσκηση επιρροής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας φίλος του Πρωθυπουργού δεν κτίζει βίλα για εκείνον. Είναι πραγματικό χρήμα, μετρητά που αλλάζουν χέρια. Ταυτόχρονα ο Ερντογάν αλλά και οι συνεργάτες του κατηγορούν αυτό που αποκαλούν ένα λόμπι το ρομπότ που κατακλείζει με ηλικιώδη ρυθμό τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα εναντίον του. Να φύγουμε από την Τουρκία και να πάμε λίγο πιο μακριά και συγκεκριμένα στην Κίνα, όπου μέσα από κάποιες φωτογραφίες που θα δείτε σε λίγο στις οθόνες σας θα παρακολουθήσετε την ομή πραγματικότητα που επικρατεί στα εργοστάσια παιχνιδιών της Κίνας. Η αύξηση στις τιμές των παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν καθολική και διόλου τυχαία. Περίπου το 75% των παιχνιδιών παγκοσμίως προέρχονται από την Κίνα, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται με ένα μέσο μισθό των $240 το μήνα.
Η ακραία φτώχεια στις αγροτικές περιοχές της Κίνας οδηγεί πολλούς ανθρώπους από την Ήπεθρο να αναζητήσουν τέτοιες θέσεις εργασίας στις πόλεις. Ο Γερμανός φωτογράφος Μίκαελ Γουλφ κατέγραψε με το φακό του αυτό που αποκαλεί «The Real Toy Story», αποτυπώνοντας τη ζωή των εργαζομένων χωρίς ωρεοποιήσεις και λιπάφια σιδώματα με καλλιτεχνικό άλοθη. Ο Γουλφ επισκέφτηκε 5 εργοστάσια παιχνιδιών στην υπηρετική Κίνα και μοιράστηκε τις εικόνες του στο Business Insider και ακολουθούν τα βασικά σημεία έτσι της οπτικής του. Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι πρέπει να έρχονται 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας. Οι συνθήκες διαβίωσής τους θυμίζουν φυλακή. Μέχρι και 6 άνθρωποι μοιράζονται έναν μικρό στενό κοιτώνα, ενώ μοιράζονται τα μπάνια με 50 άτομα. Πολλά σχολεία στέλνουν τους μαθητές σε αυτά τα εργοστάσια για να κάνουν πρακτική άσκηση. Αντί να μαθαίνουν δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενό τους, πολλοί φοιτητές δουλεύουν ως εργάτες πρώτης γραμμής παραγωγής. Μερικά εργοστάσια υπόσχονται στους εργαζόμενους ένα διάλειμμα 10 λεπτών μετά από κάθε 2 ώρες σκληρής δουλειάς. Μια υπόσχεση που δεν πραγματοποιείται όμως πάντα. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 6 ή 7 μέρες την εβδομάδα. Οι υπερορίες φτάνουν τις 200 ώρες το μήνα, πράγμα που ξεπερνά κατά 5 φορές το νόμιμο όριο. Η παραγωγή παιχνιδιών απαιτεί στενή επαφή με χημικές ουσίες που είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων σε βάθος χρόνου. Οι γυναίκες σπάνια παίρνουν άδεια μητρότητας και συχνά δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους μετά τη γέννα. Τις περισσότερες φορές τα στέλνουν να ζήσουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους στην Ήπεθρο. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα που επικρατεί στα εργοστάσια παιχνιδιών της Κίνας και όχι μόνο στα εργοστάσια παιχνιδιών, αλλά γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, όλα τα εργοστάσια της Κίνας. Να γυρίσουμε όμως τώρα πάλι στην Ελλάδα για ένα ευχάριστο, καθώς αισιοδοξία επικρατεί για ρεκόρ αύξησης του τουρισμού τώρα το φετινό καλοκαίρι του 2014. Νέο ρεκόρ λοιπόν στα έσοδα από τον τουρισμό προβλέπει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανδρέας Ανδρεάδης, με δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2014 θα είναι ακόμη μια χρονιά ρεκόρ, δηλώνει χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα 18,5 εκατομμύρια τουρίστες που θα επισκεφτούν φέτος την Ελλάδα, έναντι 17,9 εκατομμυρίων το 2013, που δημιούργησαν τουριστικά έσοδα 13 δις ευρώ. Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές και νέες αγορές δείχνουν θετικά ενθαρρυντικά σημάδια, σημειώνει ο κύριος Ανδρεάδης. Σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, τα στοιχεία από τις προκρατήσεις δείχνουν πως η Ελλάδα μπορεί να περιμένει φέτος περισσότερους τουρίστες από τη Γερμανία και τη Γαλλία και 10% αύξηση των επισκεπτών από τη Βρετανία. Σημειώνεται ότι εάν η Ελλάδα ξεπεράσει το στόχο των 24 εκατομμυρίων τουριστών μέχρι το 2021, τότε το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 9%, ενώ προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 300.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα εργάζονται στον ελληνικό κλάδο τουρισμού από το 2021. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για τον τουρισμό πάντως βασίζονται στην προϋπόθεση της πολιτικής και μακροοικονομικής βελτίωσης της χώρας. Η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και η επίτευξη των υπόλοιπων εθνικών στόχων θα εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι για το 2021 θα επιτευχθούν και θα ξεπεραστούν, τονίζει ο κ. Ανδρεάδης στο Bloomberg, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να επενδύσει στον κλάδο 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, κυρίως σε υποδομές. Έτσι, για να έρθουν τα έσοδα πρέπει να έχουμε και κάποια έξοδα. Μέχρι το 2021 όμως αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα σε έναν 11χρονο πιτσιρικά, ο οποίος είναι πιο προχωρημένος και πιο όριμος από πολλούς μεγαλύτερούς του και ανακάλυψε μόνος του και τα λέει όλα για το σημερινό σύστημα παραγωγής τροφίμων που περισσότερο κακό κάνει παρά θρέφει. Ο 11χρονος λοιπόν Μπέρκ Μπέιερ παρουσιάζει την άποψή του για μια μεγάλη πηγή τροφίμων, τα απομακρυσμένα και καθόλου γραφικά εκβιομηχανισμένα αγροκτήματα. Υποστηρίζει ότι κρατώντας τα μακριά από τα βλέμματα προωθείται μια ρόδινη και εξωπραγματική εικόνα για τις μεγαλοκαλλιέργειες. Περιγράφει ακόμα τρόπους οικολογικής και τοπικής τροφικής παραγωγής. Θα πάμε να δούμε τώρα τον 11χρονο πιτσιρικά να μιλάει σχετικά με το θέμα και ελπίζω το παράδειγμά του να μιμηθούν και πολύ μεγαλύτεροι. Hello.
My name is Burke Bear and I'm 11 years old. I came here today to talk about what's wrong with our food system. First of all, I would like to say that I'm really amazed at how easily kids are led to believe all the marketing and advertising on TV, at public schools, and pretty much everywhere else you look. It seems to me like corporations are always trying to get kids, like me, to get their parents to buy stuff that really isn't good for us or the planet. Little kids especially are attracted by colorful packaging and plastic toys. I must admit, I used to be one of them. I also used to think that all of our food came from these happy little farms where pigs rolled in mud and cows grazed on grass all day. What I discovered was this is not true. I began to look into the stuff on the internet, in books, and in documentary films, in my travels with my family. I discovered the dark side of the industrialized food system. First, there's genetically engineered seeds and organisms. That is when a seed is manipulated in a laboratory to do something not intended by nature. Like taking the DNA of a fish and putting it into the DNA of a tomato. Yuck. Don't get me wrong. I like fish and tomatoes, but this is just creepy. The seeds are then planted, then grown. The food they produce have been proven to cause cancer and other problems in lab animals. And people have been eating food produced this way since the 1990s. And most folks don't even know they exist. Did you know rats that genetically engineered corn had developed signs of liver and kidney toxicity? These include kidney inflammation and lesions and decreased kidney weight. Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way. And let me tell you, corn is in everything. And don't even get me started on the confined animal feeding operations called CAFOs. Conventional farmers use chemical fertilizers made from fossil fuels that they mix with the dirt to make plants grow. They do this because they've stripped the soil from all nutrients from growing the same crop over and over again. Next, more harmful chemicals are sprayed on fruits and vegetables, like pesticides and herbicides, to kill weeds and bugs. When it rains, these chemicals seep into the ground or run off into our waterways, poisoning our water too. Then they irradiate our food, trying to make it last longer, so it can travel thousands of miles from where it's grown to the supermarkets. So I ask myself, how can I change? How can I change these things? This is what I found out. I discovered that there's a movement for a better way. Now, a while back, I wanted to be an NFL football player. I decided that I'd rather be an organic farmer instead. Thank you. And that way, I can have a greater impact on the world. This man, Joel Salatin, they call him a lunatic farmer because he grows against the system. Since I'm homeschooled, I want to go hear him speak one day. This man, this lunatic farmer, doesn't use any pesticides, herbicides, or genetically modified seeds. And so for that, he is called crazy by the system. I want you to know that we can all make a difference by making different choices, by buying our food directly from local farmers or neighbors who we know in real life. Some people say organic or local food is more expensive, but is it really? With all these things I've been learning about the food system, it seems to me that we can either pay the farmer or we can pay the hospital. Now I know definitely which one I would choose. I want you to know that there are farmers out there, like Bill Keener and Sequatchie Coast Farms in Tennessee, whose cows do eat grass and whose pigs do roll in the mud, just like I thought. Sometimes I go to Bill's farm and volunteer so I can see up close and personal where the meat I eat comes from. I want you to know that I believe kids will eat fresh vegetables and good food if they know more about it and where it really comes from. I want you to know that there are farmers markets in every community popping up. I want you to know that me and my brother and sister actually like eating baked kale chips. I try to share this everywhere I go. Not too long ago, my uncle said that he offered my six-year-old cousin cereal. He asked if he wanted organic toasted O's or the sugar-coated flakes. You know, the one with the big striped cartoon character on the front? My little cousin told his dad that he would rather have the organic toasted O cereal because Burke said he shouldn't eat sparkly cereal. And that, my friends, is how we can make a difference, one kid at a time. So next time you're at the grocery store, think local. Choose organic, know your farm, and know your food. Thank you.
Πραγματικά απίστευτος και μακάρι να τον μιμηθούμε κι εμείς. Τώρα πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής και σε έναν αστυνομικό ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών. Σύμφωνα λοιπόν με το ζούγκλα.gr, μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στην Πελοπόννησο άρχισαν να ξυλώνουν από χθες οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας. Η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε την Τετάρτη και έπειτα από εφόδου σε σπίτια υπόπτων συνελήφθησαν 17 άτομα. Ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός εν αποστρατεία, ονόματι Σούψου, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά το παρελθόν είχε συλληφθεί και είχε κτίσει ποινή στη φυλακή για παρόμοια υπόθεση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας, της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Καλαμάτας, των αστυνομικών τμήματων Πύλου, Μεσσίνης και Γαργαλιανών, των τμήματων ασφαλείας Τρίπολης, Ναυπλίου και Σπάρτης, αστυνομικοί των ομάδων πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, καθώς και του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Πύργου. Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος μας, αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Ισπανός μέτρ του Φλαμένκο, ο Πάκο Ντελουθία. Όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή της πόλης στην οποία γεννήθηκε, της Αλχεθήρας, ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και συνθέτης πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα και να θυμάστε, όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς την ακολουθούμε. Από μένα και τον Ανέστη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.